Πάπα Παύλου. Αγάπη μου, μπορώ μου. Κοριτσάρα μου. Μην κλείσω. Σήκω, βρε, Μικρή. Έλα στο τολέτρο, ρε. Μπορώ. Να χαιρετήσουμε. Έλα, μην πειράζει, έχω μια δυναμία. Δεν γίνεται. Αδερφή σου. Δεν γίνεται. Ξέρεις ότι έχω δυναμία. Αγάπη μου. Την κοπέλα από εκεί. Αμέσως. Είμαι η μαμά, την κοπέλα από εκεί. Είστε καλά, ο Δημήτρη. Οι μαμάδες πάντα. Ναι. Την κοπέλα. Πώς είστε, να χαιρετηθούμε έτσι λόγω. Καλά είστε. Τι κάνεις, ρε, θηρίο. Αγαπημένε, μου έχεις επιτρέψει τον ελληνικό γι' αυτό. Τι κάνουμε. Είσαι ο πρώτος που μίλησε από τα παιδιά, γιατί εμένα όταν μου κάνανε την πρόταση είπα θέλω όμως κάτι, να δω τα παιδιά. Και θυμάσαι εκείνο το πρωινό που συναντηθήκαμε σε εκείνο το καφέ και μιλήσαμε καμιά ωρίτσα. Και ήσουν ο πρώτος που συνομίλησα. Και έχω γνωρίσει και τη μάνα σου και την αδερφή σου. Η θαυμάστριά σου η μεγάλη, Σπουδαία οικογένεια. Να σε καλά. Σ' αγαπάνε πάρα πολύ, με περιεχόμενο, δεν είναι επειδή είσαι δικός τους. Η αδερφή σου είναι μέσα στη συγγύνηση, στην αγάπη. Είσαι δηλαδή σε μια μήτρα αγάπης, μεγαλωμένος, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δόξα τω Θεώ. Γι' αυτό κιόλας είσαι έτσι κατασταλαγμένος, ξέρεις τι θέλεις, τι κάνεις. Δεν είναι πάντα καλό αυτό. Καλό ή κακό αυτό είναι. Ναι, σαφώς. Και είσαι ένας άνθρωπος, δηλαδή έφυγες και φεύγεις πριν από την ώρα σου, αν θέλεις τη γνώμη. Ναι, γιατί με ρώτησε η φεύγει από το παιχνίδι, ναι, δεν ναι. Με ρώτησε η αδερφή σου τι έχεις. Προσπαθώ να δω το αποτέλεσμα, γιατί μέσα στη σημερινή ψηφοφορία δεν έχω τίποτα με τα παιδιά, αλλά κάποιοι δεν έχουν έρισμα. Εσύ είσαι και τρεις εβδομάδες, έχεις εκφραστεί. Παρ' όλα αυτά λοιπόν σε ψήφισαν. Έχεις καταφέρει όμως για έναν που το βλέπε, να ξέρει ότι δεν σε συμπαθώ για κάποιους λόγους, δεν έχει σημασία. Είσαι ένας έξυπνος άνθρωπος, με αισθητική, με μυαλό, με επιχειρήματα. Ο μόνος άνθρωπος που παραδέχτηκε, αν μη τι άλλο, στο Big Brother. Αυτό που είπα, ότι ότι χρησιμοποιώ στρατηγική, ότι ήρθα να παίξω, δεν ήρθα να κάνω σχέσεις. Είναι, αυτό είναι ένα λεπτό θέμα που εγώ το είπα, γιατί οι περισσότεροι προσπαθούν να τα καλύψουν. Σε άλλα λεπτεπίλεπτα πράγματα έκανε, εκτός από το αρχικό που λέγε ψηφίζω αυτόν γιατί είναι, που θα στενοχωρηθεί λιγότερο, είχε δίκιο ο αντιδήμαρχος. Άλλο αν το για, κάνω για θέμα. Την Παρούφα λες τώρα. Ναι, ναι, εκείνο είχε δίκιο ο αντιδήμαρχος. Γιατί και όλοι θα. Τώρα, εκτός από αυτό, του άρεσε περισσότερο άλλος και δεν ήθελε τον αυτόν. Αυτό ήταν και το ωρεοποίησε. Ακούς τι σου λέω. Όχι. Προσπαθώ λίγο να το μεταφράσω, όχι, λίγο και ξαναπέζουν. Δεν θα το αποκωδικοποιήσω εγώ. Όχι. Ήταν δύο παιδιά. Ο ένας ήταν ο Μπέντζης. Στην τελευταία. Ο Μπέντζης. Στην πρώτη μέρα. Μπήκε ο Πυργίδης. Στην πρεμιέρα μας. Μπήκε ο Πυργίδης και ο Κεχαγιάς. Οι δύο Δημήτριδες. Του πήγαινε περισσότερο ο Κεχαγιάς και για να βρει ένα επιχείρημα και να μην πει μ' αρέσει περισσότερο αυτός, είπε ο άλλος είναι χαρούμενος, δεν τον νοιάζει κι αυτό. Και τον αποκωδικοποίησε ο αντιδήμαρχος. Αλλά το έκανε ο άλλος σημαία. Σιγά τώρα, αντί να πει, ξέρετε, τον βρίσκω πιο χαριτωμένο. Αυτό ήτανε, για να μην το αυτό. Παρ' όλα αυτά και μέσα, με την ταυτότητά του, την ερωτική, με τις φράσεις, μίλησαν σε ένα παιδί, τους είπε το παιδί αυτό, κύριος αυτό. Ήταν πολύ καθαρός και τετράγωνος και λογικός και δίκαιος και τσαμπουκάς και άποψη. Άρα, αν εγώ ψήφιζα σήμερα έναν από τους πέντε, δεν θα του έδινα αρνητική ψήφο, η ψήφος είναι θετική. Είναι πολύ. Αλλά δεν τον ψήφισες. Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ τους άλλους. Ναι. Θα ήταν ανάμεσα στις δύο θετικές μου αυτός εδώ. Και γι' αυτό ήμουνα προβληματισμένος τι και πώς και τα λοιπά. Αλλά οι σημάνσεις είναι διαφορετικές. Νικόλα, θέλω να σου κάνω την πιο κλισέ ερώτηση. Ό,τι θες. Απαντώ. Η οποία είναι εξής. Τι κέρδισες, τι θεωρείς ότι κέρδισες από αυτές τις τρεις εβδομάδες. Θα το καταλάβει τώρα που θα βγει, να ξέρεις. Ωστόσο, κάτσε να δούμε. Θα σου πω, όχι, θα σου πω πολύ ειλικρινά. Το κέρδος μου ήταν πολύ πριν μπω στο σπίτι, με το που επιλέχθηκα.
Καλή μου. Ναι, όντως, είναι γινό. Δεν κέρδισες τη μάνα σου και την αδερφή σου, γιατί σε είσαι κρατισμένος από χέρι. Θα πω. Το έχω πει και μέσα. Με το Θέμη έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά, εννοείται για ευνόητους λόγους, αλλά και γιατί ο χαρακτήρας του είναι εξαιρετικός. Αλλά σίγουρα μας ενώνει ένας κοινός πυρήνας ζωής, έτσι. Έχω συζητήσει μαζί του και το έχει καταλάβει το εξής, κάτι το οποίο βιώνω και έξω. Μπορεί να μας ενώνει και να μας ταυτίζει κάτι πολύ συγκεκριμένο, όμως ο κόσμος δεν το βλέπει. Δηλαδή, ο Θέμης έχει μία εικόνα που περνάει ένα μήνυμα πολύ πιο clear στον κόσμο. Εμένα αυτό που δεν το περνάω στον κόσμο κατευθείαν έξω, γιατί φυσικά δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες γεια σας. Με την πρώτη εντύπωση. Με την πρώτη εντύπωση ακριβώς. Πολλές φορές μου γυρνάει boomerang στη ζωή μου. Δεν είναι πάντα καλό. Οπότε, πολλές φορές αναγκάζομαι να ξεκαθαρίζω εγώ τη θέση μου, χωρίς πάντα να υπάρχει λόγος. Τι θέλω να πω λοιπόν πάνω σε αυτό, ότι με την επιλογή μου να μπω, ήταν η μέγιστη αποδοχή του αυτού που είμαι, της αλήθειας μου, της πολυλογίας μου, της πολύ συγκεκριμένης θέσης μου και αδιάλακτης, από ανθρώπους έμπειρους στο χώρο, που για μένα ήταν η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι, okay, κάτι κάνω σωστό και κάτι λέω σωστό. Γιατί συνήθως ο άνθρωπος που ξέρει τι θέλει και το λέει, ενοχλεί. Δεν μιλάω για το παιχνίδι, μιλάω γενικά στη ζωή. Έχω μια ένσταση. Παρακαλώ. Γιατί το θέμα, έχεις μια ερωτική ταυτότητα, έχω μια ερωτική ταυτότητα, γιατί ναι, δεν το κάνουμε τόσο σήμερα, εν έτη 2020. Θα την πάρω σε ρητορική την ερώτηση, σαφώς. Του Όσκαρ Ουάιλντ που τον φυλακίζανε. Σαφώς. Είμαστε το 2020, βλέπουμε τα πάντα, έχουμε τα πάντα. Σαφώς. Και για όποιον δεν τους αρέσουμε, δεν θα, για τους άλλους όχι, δεν θα μπορέσουμε. Αλίμονο σε προσωπικό επίπεδο το διαχειρίζομαι και το βιώνω, απλά το παρατηρώ ως γεγονός. Τώρα το γιατί συμβαίνει, είναι, θα το θεωρούσα απλά ρητορική ερώτηση, ότι συμβαίνει όμως. Συμβαίνει. Μην το έχουμε και σαν σημαία. Μπαίνω μέσα για να δείξω αυτό. Όχι. Μπαίνω μέσα να ξεδιπλώσω το προσωπικό μου, αυτό, το χαρακτήρα μου και μέρος αυτού είναι γι' αυτό. Ακριβώς είναι μέρος αυτού. Δεν μπήκα νομίζω με τέτοια σημαία. Πολλές φορές πέφτουμε στην υπερβολή. Σκέψου τον Νικόλα. Προσωπικά, πιστεύετε. Ναι, δηλαδή να μπαίνω μέσα με αυτή τη σημαία. Όχι, έχεις 100 σημαίες. Σαφώς και δεν νομίζω ότι μπήκα σημαία με αυτό. Περισσότερο μπήκα με σημαία μια άλλη αντίθεσή μου, πολύ συγκεκριμένη, την οποία πολεμάω καθημερινά σε οποιαδήποτε μορφή, σε σεξουαλική προτίμηση, ταυτότητα, κατεύθυνση, σε φύλο, σε χρώμα, που εκεί, ναι, το τώρα έκανα σημαία. Ακριβώς, το έκανα σημαία και θα συνεχίζω να το κάνω. Γιατί το ότι μπήκα 3 εβδομάδες σε ένα σοου, επιστρέφω στην κανονικότητά μου και αν μη τι άλλο θέλω να κοιμάμαι ήσυχος εγώ για μένα. Ο καθένας επιλέγει αν θα κοιμάται ήσυχος ή όχι. Εγώ θα κοιμάμαι. Νικόλα, θα σα πω κάτι που θα καταλάβεις. Έχεις δηλώσει, είναι δηλωμένο, είσαι γκέι. Ναι, βέβαια. Είσαι όμως πολύ straight. Ναι. Για γκέι. Οξύμορα, έτσι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι πολύ γκέι για straight. Θα σου το έλεγα μετά, αλλά για να γίνει serial. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που αυτό μου έδωσες. Δηλαδή, που δεν προκάλεσες. Ακριβώς. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Και θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω εκ μέρους όλων. Και εγώ πολύ. Για όσα προσέφερες αυτό το μικρό διάστημα που σου δόθηκε η ευκαιρία. Μας διώχνετε, μας διώχνετε. Σιγά σιγά, ελπίδα να το σου δώσω το λόγο. Θέλω απλά να ευχηθώ καλή τύχη στον Νικόλα σε οποιαδήποτε σου δραστηριότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γερός. Όλοι να είμαστε. Αυτά που ήθελες να δείξεις, τα δείξες. Ναι. Πίστεψέ με, εννοείται. Το άλλο ήταν ποσοτικό επειδή γουστάρεις. Εννοείται. Αλλά το στίγμα σου το άφησες. Αυτό ελπίδα μου. Ελπίζω να μην είμαι το ροχαλιτό. Και αυτό είναι ένα σχόλιο από σένα πριν πάμε στο break μας. Αυτό που θέλω να πω εγώ, πολύ σημαντικό, Νικόλα μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε έχω γνωρίσει. Αυτό που πρέπει να το δούμε όλοι, η αποδοχή του εαυτού του που έχει ο Νικόλας είναι γιατί από την ώρα που κάθισε αυτή η μαμά, αυτό ακριβώς το, αυτή η μαμά δεν έχει σταματήσει να τον χαϊδεύει και να είναι υπερεσπιστική δίπλα του. Δηλαδή αυτό και μόνο γεννάει απίστευτη αγάπη και αποδοχή για σένα. Τώρα κολλάει το και μάνα και αδερφή μου και αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσεις από τη ζωή. Μπράβο και στη μαμά, μπράβο και στη μαμά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε!